Δεσμεύσεις προς την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Γουρίδη για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της περιοχής. Επιτάπητος στα προβλήματα των αγροτών στο κάτω Ευρωκόπη. Συμβουλές προς τους καταναλωτές εν ώψη των αγορών τους για την πασχαλινή περίοδο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση, το άμεσο ενδιαφέρον του αναπληρωτή Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Γουρίδη διαπίστωσαν οι τοπικοί φορείς κατά τη συνάντησή του που πραγματοποιήθηκε. Οι διαβεβαιώσεις που έλαβαν αφορούσαν το πρόγραμμα Μπαλτατζή και τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες και για τη ζημιά στο οδικό δίκτυο αλλά και άλλα ζητήματα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης ανακοίνωσε πως ήδη έχει προγραμματιστεί μία ακόμη συνάντηση στην επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Με την επίσκεψη εδώ του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γουρίδη και ενώ είχε προγραμματιστεί να είναι και στα Τενάγη και στη Δράμα, έγινε τελικά η σύσκεψη στην Καβάλα. Είχαμε τοποθετηθεί για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και στην περιοχή Καλαμόνα, Αγίας Παρασκευής, Καλαμπακίου, αλλά και στον Αεροφράχτη. Και πήραμε τις διαβεβαιώσεις ότι υποβάλλοντας τη νέα πρόταση, η οποία θα είναι τις επόμενες μέρες, μετά από μια σύσκεψη που θα έχουμε οι αντιπεριφερειάρχες Δράμας, Καβάλας και Σερών, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση είτε από το πρόγραμμα Μπαλτατζής είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει διαδικασίες οι οποίες είναι από πλημμυρισμένες περιοχές αλλά και αποζημιώσεις για τους αγρότες, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει μια ανάσα και μια δυνατότητα πλέον να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ξεπεράσουν τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Επίσης αναφερθήκαμε για το λεκανοπέδιο Νευροκοπίου που έχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα με 10.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, για τις καταστροφές στο οδικό δίκτυο και γενικότερα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε άμεσα αυτά όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές από προγράμματα τα οποία στηρίζει και χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδειξε άμεσο ενδιαφέρον ο Υπουργός και πιστεύουμε ότι στη συνάντηση την οποία θα έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και τις χρηματοδοτήσεις. Τα προβλήματα του κλάδου των αγροτών στην περιοχή του Λεκανοπεδίου του Κάτω Ευρωκοπίου αναλύθηκαν κατά στη σύσκεψη με τη συμμετοχή των βουλευτών του Νομού Δράμας καθώς και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ευρωκοπίου μετά από σχετική πρωτοβουλία του Συλλόγου Αγροτών Κάτω Ευρωκοπίου. Ο Σύλλογος Αγροτών του Δήμου Κάτω Ευρωκοπίου διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση για τα τρέχοντα προβλήματα του κλάδου στο Δημαρχείο του Κάτω Ευρωκοπίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές του Νομού της Δράμας, εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη, ο Δήμαρχος Κάτω Ευρωκοπίου και ο πρόεδρος του ΤΕΒ της περιοχής Ευρωκοπίου. Προηγήθηκε σύσκεψη στην οποία ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ύφογλου Θεόδωρος, με τον Δήμαρχο Κάτω Ευρωκοπίου και τον πρόεδρο του ΤΕΒ της περιοχής Ευρωκοπίου έθεσαν τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Ακολούθησε ανοιχτή συνάντηση και συζήτηση στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου με την παρουσία κατοίκων της περιοχής, όπου και τοποθετήθηκαν με σύντομες ομιλίες τους οι βουλευτές Δράμας και ο Δήμαρχος, αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου και στη συνέχεια οι δημότες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο και να θέσουν τα δικά τους προβλήματα στους βουλευτές του Νομού. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου, του νέου ιδρυθέντος Συλλόγου. Έτσι, των αγροτών του Δήμου Κάτω Ευρωκοπίου. Παρευρέθηκαν οι βουλευτές του νομού και οι τρεις, έτσι, και άκουσαν τα αιτήματα και τα προβλήματα και τους προβληματισμούς του Συλλόγου και τους δικούς μου βέβαια προσωπικά. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση, πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση, να μεταφερθούν αυτά τα προβλήματα όπως ακριβώς είναι, χωρίς υπερβολές, σε αρμόδια
πρόσωπα και από εκεί να πάνε στην κεντρική κυβέρνηση. Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν την περιοχή αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κομμάτι, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι? Τα κυριότερα προβλήματα που απασχόλησαν και τη συζήτηση ήταν το πρόβλημα με το, τον μήκη τα καραντίνας που υπάρχουν εδώ και απειλείται εδώ στην περιοχή του Νευροκοπίου. Ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να προστατευτούν η πατάτα παραγωγή από τυχόν εξάπλωση αυτής της ασθένειας της πατάτας. Αυτό ήταν το μακράν πρώτο. Και μετά ήταν βέβαια θέματα που αφορούν τον αλγά, τις ασφάλειες, τις ασφαλίσεις των αγροτών που έχουν κάποια κενά και είναι υπερβολικές, το εμπόριο της πατάτας με τις πλαστογραφίες που γίνονται και την επωνυμία που καταχρώνται άλλες πατάτες και λέγονται πατάτες Νευροκοπίου όλες και ρίχνουν τις τιμές εδώ σε μια περιοχή όπου η πατάτα είναι πολύ διαφορετική, εύγευστη, δεν συγκρίνεται με άλλες πατάτες λόγω και του μικροκλίματος εδώ και του τρόπου που τις καλλιεργούν, γιατί είναι επιστήμονες στην καλλιέργεια της πατάτας. Έρχονται τώρα πατάτες από την Αίγυπτο ανεξέλεγκτα, βαφτίζονται Νευροκοπίου και πουλούνται. Αυτό δείχνει και το, την επωνυμία της πατάτας και, το, και την τιμή της πατάτας. Δηλαδή πουλάμε πατάτες 15 και 17 λεπτά, δεν καλύπτει αυτό το κόστος εδώ πέρα που, που επενδύουν. Mm-hmm. Αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια δύσκολο στην επίλυση του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί με 16 και 17 λεπτά εδώ πατάτα, δεν μπορεί να συντηρηθεί η καλλιέργεια αυτή. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των αποσταγκιστικών στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου, σε ποια κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται η περιοχή? Καλά, η περιοχή είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας από το θέμα αυτό. Έχουν πλημμυρίσει περίπου 10.000 στράμματα, τα οποία δεν προβλέπετε ότι θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν, διότι ήδη είμαστε... Τελειώνει και ο Μάρτιος και το νερό σε πολλές περιοχές εκεί, κυρίως τα αγροκτήματα οχυρού περιθωρίου Ροντούς, φτάνει και τα 2-3 μέτρα σήμερα. Έχει καλύψει τα χωρά της καλλιέργειας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό προφανώς δεν προλαβαίνει να αποστραγγιστεί ούτε στο τέλος Απριλίου. Εάν φτάσουμε τέλος Απριλίου, από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει καλλιέργεια και σπορά, γιατί δεν έχει το χρόνο να αναπτυχθεί η καλλιέργεια. Θα την πιάσει ο επόμενος χειμώνας. Εδώ ξέρετε, τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε και χιόνι. Είναι μικρή η χρονική περίοδος που διατίθεται για την καλλιέργεια λόγω κλιματικών συνθήκων. Επομένως, πρέπει αυτά τα πράγματα να αναλυθούν. Ήδη γίνονται ενέργειες, δηλαδή προς τον ΕΛΓΑ και αυτά επισημαίνονται. Θα δούμε τι μπορούμε να γίνουμε. Την επαναλειτουργία του καπνολογικού ερευνητικού κέντρου τον επόμενο μήνα με όλες τις προδιαγραφές ανήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης. Ακόμη τόνισε πως με αυτήν την ενέργεια θα υπάρξουν και νέες θέσεις εργασίας. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις και με μια πολύ σημαντική προσπάθεια, το καπνολογικό Ινστιτούτο ενισχύεται και δεν κλείνει με νέο επιστημονικό προσωπικό και ερευνητή, μετά από τη συνεργασία την οποία είχαμε και με το Υπουργείο. Μετά από τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική όλη η προσπάθεια σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα είχαμε την χαρά να συνεργαστούμε με τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις για το ερευνητικό κέντρο, ώστε το Ινστιτούτο, το οποίο έχει μία πορεία 35 χρόνων, να μην κλείσει, αλλά να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Είναι μια προσπάθεια συντονισμένη, την οποία έχουμε δρομολογήσει και πιστεύουμε ότι τον επόμενο μήνα θα λειτουργεί με όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε ότι έχει εταιρείες από την Τουρκία, από την πατρίδα μας και από άλλες βαλκανικές χώρες, οι οποίες κάνουν πιστοποίηση στο ερευνητικό κέντρο, το καπνολογικό ερευνητικό κέντρο της Δράμας. Και νομίζω ότι και η ιστορία του καπνού, που είναι δεμένη με τον τόπο μας, αλλά και οι δυνατότητες και η δυναμική την οποία έχουμε αναπτύξει, πρέπει να παραμείνει και να λειτουργήσει και όχι να απαξιωθεί. Σε προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις από 2-10 μήνες θα προχωρήσει ο Δήμος της Δράμας. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της 5ης στη 1.30.
προσλήψεις προσωπικού για ορισμένο διάστημα χρονικό από 2 μήνες έως 10 μήνες ανάλογα του τομέα αποφασίζει την προσεχή του συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Το Σώμα θα συζητήσει και αναμένεται να εγκρίνει προσλήψεις προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας. Οι συμβάσεις θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια έως 3 μηνών. Σύμφωνα με τον πίνακα της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων, το προσωπικό θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο. Προσλήψεις επίσης θα γίνουν και για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και για τον τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Τέλος, δεκάμενες συμβάσεις θα υπογράψουν όσοι προσληφθούν για το έργο καθαρισμού των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνεδρίαση ορίστηκε για την 5η 26 Μαρτίου στη 1:30 το μεσημέρι. Συνεχίζονται τα έργα από την Δελιάδη στην πλατεία της Δράμας. Τα επίπεδα του υδροφόρου ορίζοντα, που είναι αρκετά υψηλά, ευθύνονται για τα νερά στους δρόμους και όχι κάποια βλάβη σε σωλήνες του δικτύου, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των τεχνικών υπηρεσιών της Δελιάδη, Γιάννης Καψιμάλης, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως γίνονται αποστραγγιστικές ενέργειες ώστε να εξαλειφθούν τα νερά από το δρόμο. Ο λόγος είναι ότι τα επίπεδα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα, για να το πούμε καλύτερα, είναι σε πολύ υψηλό σημείο. Ουσιαστικά τα νερά υπερχυλίζουν. Αυτή τη στιγμή ξανακάνουμε, όπως έγιναν και εργασίες και άμεση παρέμβαση έγινε και το Σαββατοκύριακο μέσα, για να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό. Τα συνεργεία μας είναι εκεί, η τεχνική μας είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ουσιαστικά ένα αποστραγγιστικό σε εκείνο το σημείο που κάνουμε την τομή. Πιστεύουμε ότι θα τα ανταπεξέλθουμε, τοποθετούμε μεγαλύτερες σωληνώσεις. Ουσιαστικά κάνουμε ένα έργο για να μάσουμε τα νερά, για να το πούμε απλά, για να καταλάβει ο κόσμος τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα νερά υπερχυλίζουν πάνω στο δρόμο, δεν είναι βλάβη, να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ο υδροφόρος ορίζοντας ξεβράζει ουσιαστικά τα νερά πάνω στην πλατεία και έχουμε θέμα. Με ένα καθήκον μου είναι από τη θέση που κατέχω να δώσω λύση ώστε να μην βγαίνουν τα νερά πάνω στο δρόμο, για να μην έχουμε άλλα θέματα με τους πεζούς και γενικότερα με την εικόνα της πόλης και ειδικά στο κέντρο της πλατείας. Προσπαθούμε ό,τι χρειαστεί και όποτε χρειαστεί και με συνεργασία με τον Δήμαρχο Δράμας και από το πρωί είμαστε εκεί πάλι όπως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι να δώσουμε λύση και όποτε χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί να γίνει από την υπηρεσία, από τη ΔΕΙΑ της Δράμας, άμεσα θα το κάνουμε. Τις σφραγίδες που θα φέρουν τα αμνοερήφια θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι καταναλωτές κατά τις αγορές εν όψη της γιορτής του Πάσχα. Ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα της σφραγίδας ορίζεται και ο τόπος προέλευσης του αμνοερυθίου. Ο πρόεδρος των Κρεοπολών Δράμας σημείωσε πως η τοπική αγορά θα έχει μόνο ντόπια κρέατα, ενώ οι τιμές θα καθοριστούν ανάλογα από την προσφορά των παραγωγών. Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους πολίτες και καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν εν όψη της εορτής του Πάσχα, επισημένοντας: τα σφάγια αμνοερυθίων που εκτράφησαν στην Ελλάδα σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας πρέπει να έχουν σφραγίδα καταλληλότητα σχήματος οειδούς χρώματος λαμπρού κυανού, στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγίου που έγινε η σφαγή, και τα περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου ιδίου χρώματος, στο ιστορικό της οποίας αναφέρεται το όνομα της χώρας προέλευσης. Για αμνοερήφια που εσφάγησαν σε άλλη κοινοτική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και να διακινούνται προς τη χώρα μας και να φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα επιλογής της κάθε κοινοτικής χώρας, δηλαδή την οειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της κοινοτικής οδηγίας. Για αμνοερήφια που εσφάγησαν σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σφάγια αμνοερήφιων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καστανό, δηλαδή την οειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας. Ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει ότι η ελληνική σφραγίδα έχει το χρώμα το μπλε, το τυρκουάζ. Θα πρέπει να βλέπει τη σφραγίδα στα αμνοερήφια. Είναι η σφραγίδα αυτή όπως βλέπουμε, βλέπουμε στο αρνί και στα χοιρινά επάνω. Γράφεται ο κωδικός του σφαγίου, σε ποιο σφαγείο έχει κοπεί. Αυτά πρέπει να τα προσέχει. Αλλά βασικά είναι να εμπιστεύεται το κρεοπόλητο. Ο κρεοπόλητος του ποτέ δεν θα το προδώσει, γιατί τον έχει πελάτη και θα τον έχει πελάτη.
Αν είναι από ευρωπαϊκή χώρα, είναι αναλόγως στη χώρα που έρχονται τα εισαγόμενα κρέατα. Αν είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και σε μπλε, έχει και σε καφέ σφραγίδα. Αν είναι από τρίτες χώρες, η σφραγίδα είναι καφέ. Στα δραμηνά κρεοπολία δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να υπάρχει ξένα εισαγόμενα αμνοερήφια. Είναι όλα ντόπια γιατί έχουμε πολλή παραγωγή και συνεργαζόμαστε με τους κτηνοτρόφους εμείς. Αυτή τη στιγμή οι τιμές στα αμνοερήφια είναι, δηλαδή στα κατσικάκια είναι γύρω στα 9 ευρώ, στο αρνάκι είναι 8,80. Τώρα αν αυξηθούν ή μειωθούν δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι αναλόγως από την προσφορά που θα έχουμε από τους παραγωγούς. Όσο περισσότερη προσφορά έχουμε από τους παραγωγούς, τόσο μειώνεται η τιμή. Όσο υπάρχει έλλειψη, ανεβαίνει η τιμή. Θα δούμε τώρα τη Πέμπτη που μας έρχεται, να δούμε ποια θα είναι η τιμή από τους παραγωγούς. Και ανάλογα θα διαμορφώσουμε την τιμή στα κρεοπολία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σήμανση των αυγών, αυτά πρέπει να φέρουν σφραγίδα με κωδικό, ο οποίος αποτελείται από τα εξής τμήματα. Α. Μονοψήφιο ρυθμό που υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής. 0. Βιολογική παραγωγή. 1. Ελευθέρας βοσκής. 2. Δάπεδο με στρωμνή. 3. Εμπλουτισμένη κλωβή. Β. Τον κωδικό της χώρας παραγωγής, παράδειγμα Ελλάδα. Και 3. Τον κωδικό αριθμό εκτροφής. Στη σύλληψη τριών Ελλήνων ηλικίας 19, 50 και 58 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές όταν τους συνέλαβαν μέσα στο χώρο εγκαταλειμμένου στρατοπέδου να ψάχνουν για θησαυρό με τη χρήση μηχανημάτων εντοπισμού μετάλλων. Συνελήφθη σε δασική περιοχή του οχυρού Δράμας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος συνορικής φύλαξης κάτω Ευρωκοπίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας τρεις Έλληνες ηλικίας 50, 58 και 19 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εγγέννητης πολιτιστικής κληρονομιάς, της νομοθεσίας περί θησαυρών και διακεκριμένες περιπτώσεις θωράς. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και ενδελεχείς έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις Έλληνες να βρίσκονται στο ιστορικό εγκαταλειμμένο στρατιωτικού οχυρού και να προβαίνουν σε παράνομα σκαφή αναζητώντας για θησαυρό και χρυσές λίρες. Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ανιχνευτής μετάλλων, 4 ακρουστικά τρυπάνια, μια γεννήτρια και πλήθος εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούσαν για την παράνομη ανασκαφή. Κατασχέθηκε επίσης ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Νέας Ζύχνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών στο σπίτι του 50χρονου σε χωριό των Σερών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 ανιχνευτές μετάλλων, 8 φωτοαντίγραφα με τοποθεσίες εγκαταλειμμένων σπιτιών, διάφορες σημειώσεις με συντεταγμένες, 7 ναύλων συσκευασίες με μεταλλικά και πετρόλαια αντικείμενα, ένας φορητός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, με την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα κάτω Ευρωκοπίου. Μία σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις για το δημόσιο τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ και στον τύπο, ως τελευταία ευκαιρία για τη σύνταξη στα 50 έτη λόγω των δέκνων ισχύουν στους ασφαλιστικούς φορείς των παραπάνω υπαλλήλων. Στα ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ, των τραπεζών και του τύπου, η έξοδος με ανήλικο παιδί προβλέπεται μόνο για τις μητέρες που συμπληρώνουν 25 ετή έως το 2012 και μάλιστα έχουν την εναλλακτική επιλογή να επιλέξουν την έξοδο και με τις διατάξεις που ισχύουν στο ΙΚΑ, εάν δεν έχουν ανήλικο παιδί στην 25 ετία, αλλά στα 18,3 έτη ασφάλισης. Ο χρόνος των παιδιών στο δημόσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να συμπληρώσουν 25 ετία έως το 2010 για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αξιοποιείται τόσος χρόνος όσος χρειάζεται για να συμπληρωθεί 25 ετία. Από τους δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να συμπληρώσουν την 25 ετία τα έτη 11 και 12 και κυρίως από τους άνδρες στους οποίους επεκτάθηκε δυνατότητα συνταξιοδότησης με ανήλικο στα 52 και 55 έτη. Από τους υπαλλήλους που θέλουν να κερδίσουν προς αύξηση σύνταξης εφόσον 25 ετία συμπληρωθεί το 2011 ή το 2012. Από τους ασφαλισμένους που έχουν διαδοχική με δημόσιο ΙΚΑ ή ΟΑΕ για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο δημόσιο που έχει χαμηλότερα όρια ηλικίας. Για να συμπληρωθεί 25 ετία έως το 2010 από άνδρες και γυναίκες έτσι ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξόδου είτε στα 58 και με συνολικό χρόνο 35 έτη είτε στα 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας είτε στα 50 εφόσον πρόκειται για μητέρες με ανήλικο. Για να συμπληρωθεί 25 ετία από άνδρες και γυναίκες μέσα στο 2011 και να θεμελιώσουν δικαίωμα εξόδου στα 56 ή στα 61 με μειωμένη ή πλήρη σύνταξη ή για να συμπληρωθεί 25 ετία μέσα στο 2012 οπότε παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 58 και πλήρη στα 63. Σε περίπτωση με 25 ετία τα έτη 11 και 12, οι δημόσιοι υπάλληλοι θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου για πλήρη σύνταξη στα 58 με 36 έτη και στα 59 με 37 συνολικά.
Στο δημόσιο, μάλιστα, ο χρόνος λόγω τέκνων είναι επιπλέον των άλλων πλασματικών ετών που μπορούν να αναγνωριστούν. Εάν δηλαδή ένας υπάλληλος αναγνωρίζει 5 έτη έως το 2012 από στρατιωτική θητεία και σπουδές, έχει ταυτόχρονα το δικαίωμα να προσθέσει πάνω στα 5 έτη και το χρόνο των παιδιών. Εάν έχει 2 παιδιά, τότε δικαιούται 3 επιπλέον πλασματικά έτη, δηλαδή 8 συνολικά. 55 χρόνια και σκέψεις και διαλογισμοί είναι ο τίτλος του βιβλίου του συγγραφέα Αναστασιάδη Αντώνη που θα παρουσιάσει την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στη μικρή αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Δράμας. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει ο ηθοποιός Παναγιώτης Τσετίνης. Το Δημοτικό Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δράμας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φύλο Γραμμάτων και Τεχνών και τον εκδοτικό οίκο Αμφικτιονία σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου 55 χρόνια σκέψης και διαλογισμοί του εκπαιδευτή κυρίου Αντώνη Αναστασιάδη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 6 ώρα το απόγευμα στη μικρή αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Δράμας. Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής: θα γίνει παρουσίαση του συγγραφέα κύριου Αναστασιάδη Αντώνη και του βιβλίου του από την Αναστασία Τέου και την Κυριακή Φωτιάδου, ανάγνωση αποσπασμάτων από τον ηθοποιό Παναγιώτη Τσετίνη, σχολιασμό αποσπασμάτων από τον συγγραφέα και φυσικά ερωτήσεις και διάλογος με τον συγγραφέα. Σας περιμένουμε όλους την ερχόμενη Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα στη μικρή αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Δράμας για να μας παρουσιάσει ο κύριος Αναστασιάδης Αντώνης το βιβλίο του με τίτλο 55 χρόνια σκέψης και διαλογισμοί. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη ζωγραφική ήταν το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδικού. Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος, εισηγητής στην ομιλία, ήταν ο ζωγράφος και αγιογράφος Κώστας Κουγιουμτζής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδικού, Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος, διοργανώνει σήμερα μία εκδήλωση, ομιλία, εισήγηση θα λέγαμε, για την ελληνική ζωγραφική και το πώς παρουσίασε η ελληνική ζωγραφική την Ελληνική Επανάσταση στο πλαίσιο του εορτασμού της Επανάστασης του 1821 που έχουμε σε λίγες ημέρες. Θα δούμε πώς οι Έλληνες ζωγράφοι αλλά και ξένοι ζωγράφοι, σύγχρονοι του αγώνα και μεταγενέστεροι, παρουσίασαν με τα δικά τους μάτια ή σύμφωνα με αυτά που άκουσαν από τους σύγχρονούς τους τα γεγονότα της Επανάστασης, τα πορτρέτα των αγωνιστών και όλες τις μάχες. Ζωγράφοι όπως ο Μακρυγιάννης με τον Παναγιώτη ζωγράφο παρουσίασαν τις μάχες, ο Θόδωρος Βριζάκης, ο Γίζης, ο Θεόφιλος φυσικά, ο μεγάλος ζωγράφος, ακόμη και οι ξένοι όπως ο Ευγένιος Ντελακρουά έπαιξαν το ρόλο τους για να δούνε οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Έλληνες την Επανάσταση με ένα άλλο μάτι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαδικού Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος και του Διοικητικού Συμβουλίου του, σας ευχαριστώ όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας, ιδιαίτερα κάποια αγαπητά πρόσωπα, την κάποια, όλοι δηλαδή, που ένας και ένας στηρίζεται μία-δύο προσπάθεια. Μιλώντας με τον Κωνσταντίνο Κουγιουμτζή προχθές σε μια συνέντευξη, τέθηκε ένα ερώτημα σε σχέση με την ομιλία που θα γίνει σήμερα, αυτή την εισήγηση που θα κάνει ο Κωνσταντίνος πάνω στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, σε σχέση με τη ζωγραφική, πώς έχει αποτυπωθεί. Η εισήγηση αυτή η ομιλία δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα, δεν είναι ιστορικού χαρακτήρα. Είναι μια εισήγηση καθαρά πάνω σε μια τεχνική ματιά ενός ζωγράφου, ενός καλλιτέχνη. Πώς αποτυπώθηκαν κάποια πράγματα και όλα αυτά που με τεχνικές λεπτομέρειες και όρους θα αναλύσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μιουντζής. Θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά στον Κωνσταντίνο, γιατί θα πρέπει να κάνω εγώ εισήγηση για να αναλύσω περισσότερα πράγματα για τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ζωγράφος, αγιογράφος και καραγκιοζοπαίχτης. Το ζωγράφος, αγιογράφος, στο εύρος που το κάνει και λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο, είναι σεβαστό. Το καραγκιοζοπαίχτης είναι μέγα τιμή. Αυτή η ομιλία είναι μια ομιλία σε σχέση με μια σειρά ομιλιών που έχουμε κάνει και στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο σε σχέση με αγιογραφίες και σε σχέση με μια οπτική ματιά και τους συμβολισμούς που δεν παρατηρούμε και δεν γνωρίζουμε αν δεν έχουμε κάποιον να μας τις αναλύσει, να μας τις υποδείξει. Όλοι εμείς που απλά μπορεί να δούμε παράδειγμα μια εικόνα, όπως
η εικόνα της Αναστάσεως, η εικόνα της γεννήσεως του Χριστού, πράγματα τα οποία μας έχει αναλύσει ο Κωνσταντίνος και έχουμε καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εκεί τυχαίο. Αυτή η σειρά ομιλιών έχει σήμερα σε σχέση φυσικά και με την Εθνική Επέτειο, η οποία είναι σε μερικές μέρες, είναι 25 Μαρτίου, όπου, καθώς είπαμε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική ανάλυση, αλλά σημειολογικά καλό είναι αυτές τις μέρες να μπορούμε πάντα να κάνουμε μέσα στη μνήμη μας έναν απολογισμό σε σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν περιουσίες και σήκωσαν ψηλά ιδανικά, τα οποία μέχρι σήμερα μπορεί έτσι να αναφέρουμε επιγραμματικά, αλλά τελικά είναι αυτά τα οποία έχουν κρατήσει αυτό το έθνος με αυτή την ταυτότητα. Πράγματι είναι δύσκολο το θέμα και ειδικά από τη στιγμή που εγώ που θα σας πω δύο πράγματα για την τέχνη και την Ελληνική Επανάσταση, τη σχέση που μπορεί να έχει η ζωγραφική και η Ελληνική Επανάσταση, δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε φιλόλογος και δεν πρόκειται να σας πω ότι μέσα, βλέποντας ένα πίνακα, ότι πράγματι έτσι ήταν τα γεγονότα ή δεν ήταν. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει πολύ ο τρόπος που οι ζωγράφοι σκέφτηκαν να ζωγραφίσουν, επηρεασμένοι από το γεγονός της Επανάστασης. Πάρα πολλές ιστορίες, έτσι ψάχνοντας αυτό το διάστημα για να κάνω αυτή την παρουσίαση σήμερα, πάρα πολλές ιστορίες, για παράδειγμα για τον Αθανάσιο Διάκο, αν ήταν έτσι όπως τον εικονίζαν, αν έγιναν πράγματι έτσι τα γεγονότα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, λέει η διήγηση ότι τον Διάκο τον χτύπησε, με το που άρχισε η μάχη στην Αλαμάρα, τον χτύπησε ένα βόλι στο δεξί του ώμο. Οι ζωγράφοι λοιπόν τον εικονίζουν να παλεύει μέχρι το τέλος και να σπάσει το σπαθί του, κρατώντας το με το δεξί του χέρι. Διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα με θέμα την καινοτομία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στο συνέδριο συμμετείχε και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και τα θέματα που πραγματεύτηκαν ήταν κυρίως η ασφάλεια των πολιτών, η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων και η έγκυρη προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιών. Έγινε το Έγινε την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Καβάλα ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για την καινοτομία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είχαμε μια πολύ σημαντική παρουσία, κάναμε τοποθετήσεις, είπαμε τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας και πιστεύουμε ότι η σωστότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά και ο καλύτερος έλεγχος της ποιότητας των νερών θα παίξει καθοριστικό ρόλο και για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων τα οποία αρδεύονται στον νομό μας. Υπήρχαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια μπαίνουν και νέες διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιών, κάτι το οποίο θα ελαχιστοποιήσει τυχόν προβλήματα, αλλά και θα προφυλάξει το Παρθένο δάσος και γενικότερα τη φύση που έχουμε στο νομό μας και στην περιφέρεια γενικότερα, που είναι μνημείο της φύσεως. Από τις 30 του Μάρτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα αρινά μαθήματα που θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας και θα διαρκέσουν 3 ημέρες με καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου. Τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν είναι δωρεάν και απευθύνονται σε ενήλικες. Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Τετάρτη 1 Απριλίου για 3 ημέρες θα αρχίσουν οι αιτήσεις για το αρινό εξάμηνο στα προγράμματα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αρκεί να υπάρχει φωτοτυπία ταυτότητας και αίτηση, η οποία θα συμπληρωθεί εδώ. Οι ώρες για τις αιτήσεις θα είναι από τις 9 έως τις 1 το πρωί και το απόγευμα από τις 6 έως τις 9, καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Τα προγράμματά μας είναι δωρεάν, αφορούν θεματικές ενότητες νέων τεχνολογιών, γλωσσών και επικοινωνίας, επιχειρηματικότητας, κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων.
Και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων Κέντρα Διαβίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας και εσύ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. Η πνευματική προετοιμασία των πιστών για το Πάσχα ήταν το θέμα της ομιλίας που πραγματοποίησε ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ, δικαίως της Ιεράς Κήτης του προφήτη Ηλίου του Αγίου Όρους, μετά την τέλεση του κατανυκτικού Εσπερινού της Τέταρτης Κυριακής των Νηστιών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου στη Δράμα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.